επιχειρήσεων του ΣΤΑΡ με τη Μάρα Ζαχαρέα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάει η επιχείρηση πειθούς του Μεγάρου Μαξίμου προς τους βουλευτές για να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Το ΣΤΑΡ παρουσιάζει τις βασικές διατάξεις. Στο στούντιο ανοίγει τα χαρτιά του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Στους δρόμους της Αθήνας και μεγάλων πόλεων, φοιτητές για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ξεσηκωμός στη Γερμανία εναντίον των κυβερνητικών μέτρων, καθώς η χώρα μπαίνει σε πρωτόγνωρη οικονομική δυσπραγία. Αλλάζουν όλα το καλοκαίρι στις παραλίες για ξαπλώστρες και ομπρέλες. Ποια μέτρα ανακοίνωσε ο Κωστής Χατζηράκης. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με την τελευταία πράξη του δράματος στη δολοφονία της άτυχης Γεωργίας. Φίλοι και συγγενείς είπαν το στερνό αντίο στη Θεσσαλονίκη. Τραγική φιγούρα η 13χρονη κόρη της. Σκληρός ο σύντροφός της, δεν σπάει στην ανάκριση και επιμένει ότι δεν ξέρει τίποτα γιατί κοιμόταν. Μετανιωμένος εμφανίζεται ο φερόμενος συνεργός του. Η Μάρα σφιχταγκαλιάζει τη φωτογραφία του παιδιού της. Δε θρηνεί μόνο για τη Γεωργία, αλλά και για το εγγονάκι της. Για το παιδί που κυοφορούσε η άτυχη γυναίκα. Τραγική φιγούρα και η 13χρονη κόρη της Γεωργίας. Έχασε σε μια τόσο τρυφερή ηλικία το στήριγμά της, τη δύναμή της. Ραγίζει καρδιές στο στεφάνι που άφησε για τη μαμά της. Γράφει: «Μαμά, σ' αγαπώ πολύ. Είσαι πλέον ο άγγελός μου. Στην αγαπημένη μου μαμά, η κόρη σου. Στο πλευρό της μικρούλας, οι συμμαθητές της». Συγγενείς και φίλοι απαρηγόρητοι. Ακούμε κάθε μέρα ανθρωποκτονίες. Είναι θλιβερό. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει πάλι σαν κοινωνία να βρούμε τον βηματισμό μας. Ο πόνος αβάσταχτος για όλους και ένα γιατί έβγαινε από τα χείλη τους. Η Γεωργία μαρτύρησε στα χέρια του φωνιά της. Πάρα πολύ καλή κοπέλα. Δούλευε σε ψαράδικο. Ήταν στο ταμείο πάντα, ήταν συνεπή σε όλα της. Η κηδεία τελέστηκε στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Νέα Κρίνη Θεσσαλονίκης. Μόλις είδαμε τη φάτσα αυτού, καταλάβουμε ότι τη σκότωσε. Τελείωσε. Φαίνεται. Δεν θέλει πολλά. Μπάμε, έκανε από την πρώτη στιγμή. Όπως βγήκε στα διάφορα κανάλια και έκλειγε, φήμισε τον πιλότο. Για πρώτη φορά, ο φίλος και συγκατηγορούμενος του συντρόφου της Γεωργίας σπάει τη σιωπή του. Είμαι συντετριμμένος. Νιώθω όμως λύτρωση που είπα την αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να πάω στην αστυνομία. Δεν μπορούσα να το κουβαλάω μέσα μου. Φυσικά και να πληρώσω για αυτό που έκανα. Να πληρώσω για την ευθύνη που με αναλογεί. Ο σύντροφος της Γεωργίας του χρωστούσε, όπως έχει ισχυριστεί, πάνω από 1.000 ευρώ. Του είπε ότι θα σκηνοθετήσουν ληστεία για να αρπάξουν από την γυναίκα κάποιες οικονομίες που είχε. Τον είχε πει για 7 με 8 χιλιάδες. Ο ίδιος γνώριζε ότι πρόκειται για μια ληστεία. Είχε τη διαβεβαίωση του ιδίου ότι κανείς δεν θα πάθει τίποτα. Ο σύντροφος της Γεωργίας δεν έχει σπάσει. Ισχυρίζεται ότι πήρε υπνοτικό, χάπη και κοιμήθηκε και πως δεν γνωρίζει τίποτα. Από ό,τι φαίνεται, η αιμονή του φερόμενου ως δράστη για τα χρήματα, αλλά και η εξάρτησή του από τον τζόγο είναι αυτά τα συστατικά που συνθέτουν το παζ που μπορεί να οδηγήσουν στο κίνητρο αυτής της δολοφονίας. Το φως βλέπουν νέα ντοκουμέντα με τις κινήσεις των δύο κατηγορουμένων μετά το φωνικό. Εδώ είναι τα ανατριχιαστικά λεπτά που μεταφέρουν σε μπαούλο το άψυχο κορμί της Γεωργίας. Εδώ πετούν το ματωμένο στρώμα και επιστρέφουν στο σπίτι με ένα καινούριο για να σβήσουν τα ίχνη τους και να μην εντοπιστούν από τις αρχές. Και οι δύο θα δώσουν εξηγήσεις το Σάββατο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Πέδων ένα αγοράκι 4 ετών το οποίο φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια ο σύντροφος της μητέρας του. Η αναλήτηνα βρίσκεται στο νοσοκομείο και έχει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα Μάρα. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο μικρός Ραφαήλο, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τα επόμενα 24 ώρα, όπως μας είπαν οι γιατροί, θεωρούνται κρίσιμα για τη ζωή του. Εδώ στο νοσοκομείο νοσηλεύονται και τα τρία του αδέρφια. Να σου πω ότι με εισαγγελική παραγγελία θα εξεταστούν από παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή και μάλιστα το ένα από τα τρία αγόρια πριν από λίγο βγήκε από το χειρουργείο, καθώς όπως μας είπε η μητέρα, ο σύντροφός της του έσπασε το χέρι χτυπώντας το με μία καρέκλα. Η μητέρα τώρα που διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Μας μίλησε για ένα κακοποιητικό περιβάλλον. Έτρωγε ξύλο τόσο η ίδια
όσο και τα παιδιά. Δεν μπορούσε να μιλήσει γιατί την απειλούσε. Μάλιστα, όταν επέστρεψε στο σπίτι, άκουσε το σύντροφό της να της λέει ότι αν δεν σκοτώσω ένα από τα τρία σου παιδιά, δεν θα βρω ηρεμία. Σύμφωνα, Μάρα, τώρα με εισαγγελικές πηγές, από τον περασμένο Νοέμβριο, ο εισαγγελέας πρωτοδικών είχε διατάξει έρευνες, είχε ενημερωθεί για την περίπτωση αυτή και είχε διατάξει έρευνα. Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε από την αστυνομία, τον ενημέρωσαν ότι δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουν το σπίτι ή κάποια διεύθυνση που έμεναν τα παιδιά. Πριν από τον ξυλοδαρμό του μικρού Ραφαήλ, είχε προηγηθεί, Μάρα, και ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Μεγαραίων, όπου έγινε αναφορά για κάποιο οικογενειακό επεισόδιο, μάλιστα, χωρίς όμως περισσότερες λεπτομέρειες, και πριν από 2 μέρες είχε ενημερωθεί και το χαμόγελο του παιδιού. Σε ευχαριστώ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να παρακολουθήσουμε τι είπαν οι γονείς του μικρού. Το παιδί μου 4 χρονών το σήκωσε ψηλά και το σκάσε κάτω. Τα παιδιά μου χτυπημένα εδώ, χτυπημένα σε όλο το σώμα. Δεν μπορώ. Αλήθεια, δεν μπορώ. Το μόνο που θέλω είναι να τον βάλω μέσα. Τι φταίνε τα μικρά παιδιά. Καλύτερα να σκότωνα εμένα να ήμουν συνεντατική εγώ. Και όχι το παιδί μου. Καλύτερα να τον πιάσω παρά να τον πιάσω εγώ στα χέρια μου. Αλήθεια σας λέω. Αν τον πιάσω εγώ στα χέρια μου, δεν θα ζήσει.